δεν αποτελεί έκπληξη η ανάθεση του χαρτοφυλακίου των μεταφορών στον Απόστολο Τζιτζικώστα στη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιπλέον προσθήκη του χαρτοφυλακίου του τουρισμού όμως τον αναβαθμίζει με το χαρτοφυλάκιο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κυβέρνησης για ένα σημαντικό πόστο με προϋπολογισμό και γενική διεύθυνση που θα υπόκειται στο νέο επίτροπο. Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη. Η ανάθεση από την Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ursula von der Leyen, των χαρτοφυλακίων των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού. Οι μεταφορέ είναι η ραχοκοκαλιά τη Ευρώπη, έχοντα γεωστρατηγική σημασία για κρίσιμου κλάδου όπω το εμπόριο, η ενέργεια και η δικτύωση. Ο κύριος τας έπαιξε για δύο θέσεις, αυτής του Επιτρόπου Μεταφορών ή της Περιφερειακής Συνοχής, την οποία εν τέλει ανέλαβε ο προτινόμενος αντιπρόεδρος της Κομισιόν από την Ιταλία, Ρομπέρτο Φίτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος από την επιλογή, με δεδομένο ότι αντανακλά, όπως λέει το Μαξίμου, ενώ παράλληλα αφορά και μια σειρά θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως την αυτιλία και τις μεταφορές, αλλά και τις υποδομές. Επίσης, ο κύριος Τζιτζικώστας καλείται να διαχειριστεί ένα πακέτο ευρωπαϊκών πόρων, ύψους 26 δισεκατομμυρίων σε βάθος των επόμενων ετών. Η προσθήκη του πόστου του τουρισμού έγινε μετά από διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο, ενώ η επιστολή είχε στείλει στην κυρία Φόντερ Λάιεν και η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζενμπεργκ.